Δωρεάν παροχή γάλακτος και φρούτων από το Φεβρουάριο στα σχολεία ξεκινά το Υπουργείο Παιδείας με την ένταξη της Ελλάδας σε σχετικό ευρωπαϊκό πρόγραμμα, όπως δήλωσε στη Βουλή ο Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος. Ο Υπουργός Παιδείας, απαντώντας σε επερώτηση των ανεξάρτητων Ελλήνων που αφορούσε στη συνολική εικόνα της παιδείας στο πλαίσιο της πολιτικής λιτότητας που έχει επιβληθεί από το μνημόνιο, ανέφερε πως το φαινόμενο υποσιτισμού των μαθητών που έχει καταγραφεί πρέπει να αντιμετωπιστεί με ιδιαίτερη προσοχή, καθώς έχει πολλές κοινωνικές παραμέτρους. Πέραν του γεγονότος ότι όποιοι φορείς θέλουν να βοηθήσουν μπορούν να το κάνουν και αυτό δεν αποτελεί επαιτία σε μια χώρα που έχει παράδοση στη χορηγία και τη φιλανθρωπία και πέραν του αυτοτελούς έργου της Εκκλησίας υπάρχει μια ευρωπαϊκή πολιτική για διανομή γάλακτος και φρούτων στα σχολεία χωρίς κοινωνικές διακρίσεις. Εμείς διασφαλίσαμε προσφάτως την ένταξή μας στο πρόγραμμα αυτό, το οποίο αρχίζει από το Φεβρουάριο και είναι ένα σημαντικό βοήθημα. Τη σχετική εξαγγελία είχε κάνει από το βήμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ο Υπουργός Παιδείας πριν από λίγες ημέρες. Έχαμε την ευκαιρία με τον συνάδελφο τον κύριο Παπανικολάου να δούμε τους αρμοδίους της Επιτροπής για να μπορέσουμε να συμμετάσχουμε στην δυνατότητα διανομής γάλατος και φρούτων στα σχολεία για να αντιμετωπίσουμε και προβλήματα σύντησης και υποσιτισμού τα οποία είναι απόρρια αυτής της δεινής οικονομικής κρίσης που περνάει η χώρα μας.